Ας αρχίσουμε από τα πρακτικά, μια και μιλάτε για δημοσκοπήσεις, και εγώ να γυρίσω πίσω στην κάλπη. Το ΚΚΕ ενισχύθηκε. Ισχύει αυτό. Και ενισχύθηκε σημαντικά. Και νομίζω ότι και την ερχόμενη Κυριακή θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο, και οι δύο προαναλύσεις το γνωρίζουν, έχει κάνει ήδη 100% αντιπολίτευση σε όλα τα επίπεδα. Από το ιδεολογικό μέχρι το πρακτικό, μέχρι το καθημερινό. Και θα συνεχίσει να την κάνει απτόητο, με πολύ μεγάλη δύναμη, με πολύ μεγάλη ένταση και κυρίως με αυτό το οποίο το χαρακτηρίζει ένα ήθος στην αντιπαράθεση. Δεν είναι δυνατόν να επενδύονται ελπίδες, ειλικρινά το λέω, σε κόμματα στα οποία οι προτάσεις του ΚΚΕ, ας πούμε, για μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, έχουν κατατεθεί, έχω χάσει τον αριθμό στα 4 χρόνια, ως νομοσχέδιο. Τον έχω χάσει. Πάνω από 100 ανακουφιστικά για τον ελληνικό λαό νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, έχει κατεβάσει το ΚΚΕ. Δεν πέρασε από τη διάσκεψη των προέδρων τους ούτε μία. Ούτε καν μπήκε για συζήτηση. Τι έχει συμβεί στην τετραετία και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη? Μεγαλώσαν οι πληγές. Λευκή επιταγή στη αστική δημοκρατία και ειδικά στην αστική δημοκρατία, έτσι, με πλειοψηφική άνεση, είναι λευκή ως προς τα δικαιώματα των ανθρώπων. Είναι όμως γεμάτη, καταγέματη από ποσά. Ποσά που κερδίζουν κάποιοι. Αυτοί είναι λίγοι, είναι συγκεκριμένοι και είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Τα κόμματα που επιλέγουν αυτή τη στιγμή εκτός της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά έτσι όπως το εμφανίζεται, να αντιπαρατεθούν, αντιπαρατίθενται με την νοοτροπία του τραύμα-πλαστ. Όσο μεγαλύτερη η πληγή, προσφέρουν και ο καθένας από ένα μεγαλύτερο, χρωματιστό, διακοσμημένο επίθεμα σε αυτά τα τραύματα. Το ΚΚΕ μιλάει για κλείσιμο τραυμάτων, για απαγόρευση δημιουργίας νέων τραυμάτων. Και σε αυτά τα τραύματα το ΚΚΕ στέκεται 105 χρόνια. Δεν περιμένει αυτές τις εκλογές για να το κάνει. Όταν λέμε λοιπόν αντιπολίτευση, εξαρτάται υπέρ ποιου την κάνεις. Άμα είναι διευθετητική, άμα είναι απλώς τροχονόμος συμφερόντων, αν προσπαθεί να συγκεράσει το ένα πας με το άλλο πας και τα δύο πας με μία αύξηση και να κάνει μαθηματικά, δημιουργικά, καταστροφικά, επικοινωνιακά με τον πληθωρισμό και να ρίχνει το βάρος μονίμως στους άλλους, καταλήγει ο ουρανός στην Ελλάδα. Κυρία Κανέλη, να σας ρωτήσω κάτι. Για τα τραύματα. Κατά τη γνώμη σας, αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός την επομένη, έχει δηλαδή τη δυνατότητα δημοσιονομικά, μας παίρνει αυτό που λέμε να προχωρήσει αυτές τις ενέργειες για τη μείωση του ΦΠΑ και δεν το κάνει λόγω ιδεολογικών καταβολών? Τι λέτε εσείς? Κυρία Γκαντώνα, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Η ερώτηση μου φαίνεται, ειλικρινά το λέω, και δεν φταίτε εσείς καθόλου γι' αυτό, και μη περιεχομένου. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποφασίζει μόνος του. Υποβάλλει τα πάντα στην Ευρώπη. Και με βάση το τι του επιτρέπει η Ευρώπη, το κάνει. Υποβάλλει τα πάντα σε επίπεδο επενδυτικό σε ό,τι αφορά τα όπλα, στο ΝΑΤΟ και στους ανθρώπους. Και άμα του πού να το κάνει, θα το κάνει. Ανοίγει το σιρταράκι του ΟΑΣΑ και βγάζει από τον ΟΑΣΑ από μέσα προτάσεις, τις οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο, λίγο περισσότερο, λιγότερο, είναι υποχρεωμένος να τις εφαρμόσει. Διότι αυτή είναι η βασική επιλογή. Όταν στη Γαλλία κάνανε. Ναι, αλλά βλέπετε πήρε ένα 40% πριν από μερικές μέρες. Για να μην πάει η σύνταξη από τα 62 στα 64, στην Ελλάδα που η σύνταξη είναι στα 67, έρχεται ο ΟΑΣΑ και λέει ότι πρέπει να αυξηθεί κατά 1,5 χρόνο. Ναι. Τι μου λέτε λοιπόν τώρα? Άρα για ποιο λόγο ο κόσμος επικρότησε την πολιτική αυτή? Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Ο κόσμος επικρότησε αυτή την πολιτική γιατί μετά από το 10 μέχρι σήμερα, για να μην πάω στο 1821, να μείνω εδώ. Άλλοι πάνε στο 1821. Πάνε όλα εκείνα τα ανθυποκομματίδια τα οποία προτείνουν αυτή τη στιγμή τα χαζαπλάστα ρησκείας τους και ο κόσμος πρέπει να προσέξει γιατί στα κομματίδια της ακροδεξιάς που έχουν μαζευτεί έξω από το κοινοβούλιο κρύβονται πολλά δηλητήρια στο επίθεμα. Πάρα πολλά δηλητήρια. Πολλά δηλητήρια φασιστικά κρυμμένα πίσω από τάχα μου δήθεν διορθωτές, σωτήρες, χριστιανούς, αριστεροδέξιους και ημίμουρλους οι οποίοι κυκλοφορούν. Σοβαρά το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο κόσμος ότι η ψήφος δεν είναι κάτι που διορθώνεται την επομένη. Θες τουλάχιστον 4 χρόνια για να τη διορθώσεις. Να προλάβουμε... Πάμε λοιπόν στην ουσία. Αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης και κάθε κύριος Μητσοτάκης που παίρνει αυτά, έχει βρει και τη μέθοδο. Η μέθοδος είναι πολύ απλή. Και στον καπιταλισμό πασίγνωστη. Παίρνεις, κόβεις, στίβεις, εξοντώνεις, τρομοκρατείς, φοβίζεις, ανασφάλεια και μετά. Πάρε λίγο από αυτό. Πάρε λίγο ψυχουλάκι από εκεί.
Πάρε λίγο ένα καμψούλα από εκεί. Άμα είσαι συνταξιούχος και σε έχουν κόψει 12 χρόνια, mm-hmm. σου δίνει ένα 7% και νομίζει ότι είσαι ο Αλή Πασά στα Γιάννενα. Μάλιστα. Σε κάθαρο το μήνυμα. Θα ήθελα να συμφωνήσω. Ψωμί και βενζίνη. Να προλάβουμε, Λιάννα Κανέλη, να προλάβουμε ένα δεύτερο γύρο. Έχουμε 5 λεπτά. Ούτε για καλημέρα. Μα κύριε Μαρκόπουλε, δεν έχει μείνει τίποτα στην Ελλάδα για να μιλάτε, κύριε Μαρκόπουλε. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεστε. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Να ακούσουμε την κυρία Νοτοπούλου και να ολοκληρώσουμε, Λιάννα Κανέλη. Τίποτα δεν έχει. Κυρία Νοτοπούλου, ελάτε. Τα έχετε δώσει όλα στο υπερταμείο και έχετε συμφωνήσει. Κυρία Νοτοπούλου, σα ακούμε. Ταμείο να ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Τα αεροδρόμια είναι σε ξένους. Μα βρε, μιλάτε για το ναυάγιο. Μην μιλάτε για το κυρία Νοτοπούλου, σας ακούμε. Τα λιμάνια από την Ιγουμενίτσα μέχρι το Ηράκλειο τα έχουν οι Γκριμάλδοι. Οι Ιταλοί. Και το ναυάγιο ήθελε να πάει. Θα κλείσουμε με εσάς, κυρία Νοτοπούλου. Θα κλείσουμε με εσάς. Σε λίγο θα μετράνε ιταλικά νομίσματα ειδικού τύπου για τα ναυάγια. Δεν υπάρχουν και τα άλλα κόμματα.